Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος δικαίου και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, με αφορμή όσα δήλωσε χθες στο Όπεν ο Κώστας Αρβανίτης και την παραδοχή ότι ο ίδιος συνέταξε το καταδικαστικό για την Ελλάδα πόρισμα. Σήμερα ο Ευρωβουλευτής υποστήριξε το άρθρο 27, στη διατύπωση του οποίου ο ίδιος συνέδραμε, αναφέρει ότι δεν πρέπει να κοπούν κονδύλια από την Ελλάδα για παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Μα η δουλειά μου στην κυρία Σουπούλου ήταν να μην κοπούν τα κονδύλια. Δεν ήταν να κοπούν τα κονδύλια. Αν θέλετε, αν με επιπλήτετε, γιατί έβαλα θέμα για τον Ζακ Κωστόπουλο, για τα Τέμπη, για τις ανεξάρτητες αρχές, για τα σλάπς δημοσιογράφους, για τη δολοφονία Καραϊβάς, ζητώ συγγνώμη από τη δημοσιογραφική κοινότητα. Πίσω από αυτές τις δηλώσεις, η κυβέρνηση βλέπει προσπάθεια να πληγεί η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και μάλιστα. Καμάρωνε το πρωί, κύριε Βαγγελάτε, ότι ήταν ο συντάκτης ενός ψηφίσματος και κυρίως ενός άρθρου ενός ψηφίσματος, το οποίο ζητούσε να κοπούν χρήματα από τη χώρα του. Είμαι σαφής ότι σε θέματα που αφορούν δημοκρατία κτλ. Και κράτος δικαίου, ο Ευρωβουλευτής, από τα εργατικά δυστυχήματα, σας λέω μέχρι όλα, οφείλει να παρεμβαίνει στην Κομισιόν και να ζητάει εξηγήσεις ή να κάνει ψηφίσματα. Το επίμαχο ψήφισμα, το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα με 330 ψήφους υπέρ και 254 κατά για θέματα καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης, τις υποκλοπές αλλά και καταχρηστικές αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων, γίνεται αντικείμενο έντονης πολιτικής σύγκρουσης. Το να βγαίνουν στην Ευρώπη να ζητούν ουσιαστικά να μειωθούν τα κονδύλια που δίνονται στη χώρα. Χθες αποκαλύφθηκαν ότι αυτό δεν σας διέκοψα, ψήφισαν, κύριε Ρωμανέ, δεν σας διέκοψα. Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα, γιατί είπατε κάποια πράγματα, δεν συμφωνούμε προφανώς. Ακούστε, ακούστε. Καταδικάστηκε λοιπόν η κυβέρνηση για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Καταδικάστηκε. 330 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της καταδίκης και 250 κατά. Σε αυτόν τον τόπο γνωρίζει ότι ούτε όλα πάνε καλά στον τομέα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης.